Στο θέμα της ΕΡΤ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τελικά σήμερα πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταργήθηκε και διακόπτει η λειτουργία και η εκπομπή της. Η πρόταση έρχεται λίγες ώρες πριν κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του αρμόδιου Υφυπουργού Παντελή Καψή για το νέο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Οι εργαζόμενοι πάντως, που διαφωνούν με τις προτάσεις της κυβέρνησης, κατέθεσαν σήμερα σημείωμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι δεν υλοποιείται η απόφαση του δικαστηρίου για επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λειτουργία του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήμιες για τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται με την απόπειρα βίαιης κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ και την παρεμπόδιση λειτουργίας και εκπομπής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια. Την πρόταση υπογράφει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο για τη νέα ραδιοτηλεόραση έχει ως άξονα τη δημιουργία δύο τηλεοπτικών καναλιών, ένα ενημερωτικού και ένα πολιτιστικού χαρακτήρα και τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ενώ σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, οι 600 θα εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου και οι υπόλοιποι με ορισμένου. Το ζήτημα της ΕΡΤ εξακολουθεί να προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ήταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μια θαραλέα πολιτική πράξη, η οποία έδωσε το παράδειγμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί και που βιώνει πολλά προβλήματα ότι αυτή η χώρα επιτέλους έχει αποκτήσει έναν πρωθυπουργό, έναν πολιτικό άντρα, ο οποίος δεν φοβάται, τολμάει για να προχωρήσει η χώρα στο επόμενο βήμα. Κυκλοφορεί ότι ήθελε... το σχέδιο του κυρίου Καψή περί 2.000 κτλ. Είναι στον αέρα. Ήρθε η Τρόικα και είπε... Ποιες 2.000 θα πάρετε με δίμηνα κτλ. Αυτή είναι απολυμένη και τελείωσε. Τη δική του διάσταση έδωσε για το θέμα της ΕΡΤ ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, αφήνοντας εχμές για τη στάση του Μαξίμου. Η ΕΡΤ, αν θέλετε, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο τρόπος με τον οποίο το έφερνε ήταν ένας απαράδεκτος τρόπος. Προχώρησε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου χωρίς καν να μας ενημερώσει και μάλιστα. Από την ώρα που ήξερε την αντίθεσή μας, σας λέω χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει στα πολιτικά χρονικά της χώρας περίπτωση όπου μια συνεργατική κυβέρνηση να προχωράει στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου χωρίς την υπογραφή όλων των υπουργών. Συνάντηση με τους απολυμμένους υπαλλήλους της ΕΡΤ είχε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Διαφωνούμε με τις προτάσεις της κυβέρνησης για το μεταβατικό σχήμα που θα αποτελέσει το όχημα και για νέες απολύσεις και για καταπάτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων.